μαθητές των ελληνικών μειονοτικών σχολείων της Ύμβρου έφτασαν στην Κρήτη. Παιδιά που έζησαν τις ιστορικές στιγμές της επαναλειτουργίας του ελληνικού σχολείου μετά από 50 χρόνια σιωπής. Σήμερα, με σημείο αναφορά στην Κρήτη, οικοδομούν γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα στα δύο νησιά. Ήρθαμε σε επαφή με μια ομάδα εκπαιδευτικών του παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Επισκέφθηκαν το νησί αμέσως, με πολύ μεγάλη διάθεση, μπήκαν τα πλαίσια της συνεργασίας και η σημερινή εκδήλωση είναι η συνέχεια, το δεύτερο βήμα αυτής της συνεργασίας. Το Πανεπιστήμιο και το τμήμα μας βλέπετε ότι ανοίγει προς την κοινωνία, υπάρχει μια αλληλεπίδραση, ήδη έχει αρκετές σχέσεις με σχολεία στην Κρήτη οπωσδήποτε, αλλά και εκτός Κρήτης κτλ. Και τώρα ξεπεράσαμε και τα σύνορα, να πω έτσι. Τα μειονοτικά σχολεία της Ύμβρου κρατούν τη σημαία του ελληνισμού ψηλά. Ενώ όλο ένα και περισσότεροι Έλληνες αποφασίσουν τα τελευταία χρόνια να επιστρέψουν στο νησί που γεννήθηκαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους. Ο σκοπός συνεργασίας αυτής είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες στο σχολείο αυτό. Υπάρχουν αρκετές ανάγκες, τόσο σε ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Ήδη κάποιοι από τους μαθητές και τις μαθήτριες που ήρθαν εδώ έχουν ενθουσιαστεί με το κάμπους και δήλωσαν ότι θα δηλώσουμε Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πολλά παιδιά που έχουν τελειώσει το Λύκειο της Ύμβρου έχουν έρθει σε ελληνικά πανεπιστήμια. Η λειτουργία του επηρεάζεται άμεσα από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οπότε ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία εδώ των συναδέλφων από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία με αυτά τα σχολεία, με αυτά τα μειονοτικά σχολεία. Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με τα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Ύμβρου έχει ξεκινήσει από το 2015. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κρήτη, μαθητές και μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εργαστήριο ψυχοεκπαίδευσης, καλλιεργώντας παράλληλα κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Θεωρούμε ότι και εμείς τους δίνουμε δύναμη, ερχόμενοι εδώ πέρα, αφού τους συνδέουμε με τον πολιτισμό και την εκπαίδευση και γενικά τα χαρακτηριστικά της Κρήτης. Να σας πούμε όχι μόνο τους καημούς και τα πάθια μας, όπως θα έλεγαν οι παλιοί Ρωμοί, αλλά να σας πούμε πόσο χαρούμενοι είμαστε, πόσο ευτυχισμένοι, με πόση ευγνωμοσύνη βρισκόμαστε εδώ κοντά σας. Την Παρασκευή οι μαθητές θα συμμετέχουν στον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου στο 2ο Γέλη Ηρακλείου, ενώ θα περιηγηθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.